Πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Κυρίε και κύριοι, πάμε στη Στέλλα τη Μιχαήλ, Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί είναι ο κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτοιμο για δηλώσει. Στέλλα, σα ακούμε. Ακριβώ. Θα πρόβει σε δηλώσει ο κύριο Χριστοδουλίδη μετά την ολοκλήρωση του εθνικού που διήρκησε σχεδόν 4 ώρε. Λοιπόν, είναι εδώ κυβερνητικό. Μόλι είναι έτοιμοι και οι συνάδελφοι στα άλλα κανάλια. Θα ακούσουμε και την, ένα σχόλιο από την κυβέρνηση. Απλά να εκφράσω την ικανοποίηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι ξεκίνησε σήμερα μια παραγωγική, οφείλω να αναφέρω, συζήτηση ανάμεσα στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, μια συζήτηση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, θα συνεχιστεί και αύριο και εκτιμώ ότι θα χρειαστούν και άλλες συναντήσεις του Εθνικού Συμβουλίου για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Επαναλαμβάνω, ο μόνος λόγος που γίνεται η δήλωση είναι για να εκφράσω την ικανοποίηση του Πρόεδρου. Πώς βλέπει η κυβέρνηση να προχωράει η διαδικασία στο Κυπριακό? Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι το Σεπτέμβριο ίσως υπάρξει ξανά ένα παράθυρο ευκαιρίας. Αναμένουμε την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου. Εκείνο που μπορώ να πω από πλευράς της κυβέρνησης είναι η ετοιμότητά μας, όπως αποδείχθηκε εξάλλου και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προοπτικές που να μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά που ακούει από τους αρχηγούς των κομμάτων ο Πρόεδρος, πώς θα τα αξιολογήσει, αξιοποιήσει, κύριε Εκπρόσωπε? Γίνεται ένας πολύ παραγωγικός διάλογος, οφείλω να αναφέρω. Στο τέλος της συζήτησης θα δούμε πώς αξιοποιούνται όλα αυτά τα δεδομένα και σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να υπάρξει, αν θέλετε, μια κοινή προσέγγιση. Γίνεται συζήτηση με απόλυτο σεβασμό σε ενδεχόμενες διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές απόψεις ή διαφορετικές εκτιμήσεις. Αλλά εκείνο που, αν θέλετε, κυριαρχεί είναι αυτό που σας έχω προαναφέρει περί παραγωγικού διαλόγου. Δηλαδή, ακούσατε καινούργιες προτάσεις από τα κόμματα? Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Όπως είδατε, και η αρχή των κοινοβουλευτικών κομμάτων δεν πρόβησαν σε δηλώσεις. Να αναμένουμε την ολοκλήρωση και ακολούθως θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Πώς θέσει αύριο η παρουσία του κ. Κοτσέα σε αυτό το προβληματισμό? Κοιτάξτε, είναι μέσα στο πλαίσιο του συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας για τα μετέπειτα βήματα και ειδικότερα, αν όχι αποκλειστικά, αφορά τις προσεγγίσεις στο θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο μέσα και από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών, δεν εμπλέκεται στα κεφάλαια που άψουν της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού. Πώς προχωρά το θέμα της γεώτρησης, κύριε Χρυσοδουλίδη? Όταν προκύψει ανάγκη για να γίνουν δηλώσεις που αφορούν το θέμα της γεώτρησης, θα προβούμε σε σχετικές ανακοινώσεις. Εκείνο που μπορώ αυτή τη στιγμή να αναφέρω είναι ότι η υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών και πολύ συγκεκριμένα στο τεμάχιο 11 προχωρεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κύριε, επειδή δημοσίευθηκε και ήρθε και από την Ελλάδα, η Αλίδα Υπουργός, εκτός από τις φρεγάτες, θα επισκεφτεί και το τεμάχιο 11? Δεν υπάρχει μια τέτοια διευθέτηση σε σχέση με το πρόγραμμα της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας. Από τις κινήσεις που είχαν γίνει από πλευράς του Κικομπλίων, Μπαρμπαρός, υπάρχει κάτι νεότερο ή κάτι που να πλησίασαν σε βαθμό που μπορεί να δημιουργεί ανησυχία? Όπως σας έχω προαναφέρει, η υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών, ο προγραμματισμός που έχει γίνει σε σχέση με το τεμάχιο 11 προχωρεί κανονικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάρει κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά από μια συνεδρία κατά την οποία κρατήθενται οι θέσεις των κομμάτων σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και εν αναμονή και της αυριανής συνεδρίας που θα γίνει και παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κ. Κοτσέα, που θα γίνει και μια κοινή αξιολόγηση της κατάστασης μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας. Ενώ και σε σχέση με το θέμα της γεώτρησης, το τεμάχιο 11, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως όλα βαίνουν όπως έχουν προγραμματιστεί. Στέλλα και πάλι σε ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, απρόσκοπτα προχωρούν.